Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική παρέλαση, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που με τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων παραβρέθηκαν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Οι ένοπλες δυνάμεις παρέλασαν και επάξια κέρδισαν το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου. Μια άψογη παρέλαση σε σχηματισμό, οργάνωση και υψηλό εθνικό φρόνημα. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης ακολούθησαν οι δηλώσεις των επισήμων της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας. Σήμερα τιμούμε την Ελλάδα μας, τιμούμε το έθνος μας και με τον ίδιο τρόπο που τιμούμε το ένδοξο παρελθόν μας, θα είναι μεγάλη χαρά να έχουμε και ένα ένδοξο μέλλον. Αυτό είναι το μήνυμα το σημερινό. Ασφάλεια σε όλους, υγεία, ενότητα και αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο του 1940. Τιμούμε και δοξάζουμε αρχές και αξίες που οι Έλληνες ήρωες μας δίδαξαν, όπως είναι η ελευθερία, η εθνική ανεξαρτησία και η αγάπη μας για την πατρίδα. Οι Έλληνες ήρωες, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα μας μέσα από τους αγώνες τους, μας έδειξαν πως όταν δεν εγκαταλείπεις τους αγώνες και είσαι πιστός στις αρχές σου, πάντα είσαι νικητής. Ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αυτή την περίοδο που η ανθρωπότητα διανύει, εμείς ως Έλληνες, μέσα από την ιστορία μας, από τις αρχές μας, τις αξίες, τα ιδανικά μας, περνάμε ένα αισιόδοξο μήνυμα, πως μπορούμε ενωμένοι σαν μια γροθιά και όταν πιστεύουμε στις αρχές,
να καταφέρουμε τα κατόρθωτα. Ας πιστέψουμε λοιπόν σε αυτές τις αρχές, στους νέους και σε αφήσουμε να υπάρχει ελπίδα για κάτι καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές της τοπικής εκκλησίας προς όλους σήμερα, στα παιδιά μας, στο στρατό που έτσι με λεβεντιά όπως πάντοτε παρέλασε, αλλά στους άρχοντες αλλά και σε όλο τον λαό μας, και να πω ότι τα μηνύματα αυτής της ημέρας και αυτής της εορτής είναι πολλά. Εγώ θα ήθελα μόνο να μείνω στην αξιοπρέπεια την οποία μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας, και μάλιστα εκείνο το όχι του λαού. Ήταν εκείνο που διέσωσε την αξιοπρέπεια όλων των πολιτισμένων ανθρώπων. Αλλά και για μας σήμερα μας διδάσκει επίσης ότι οι γενναίοι μπορεί να πίπτουν, αλλά δεν κύπτουν. Και εμείς δεν θα σκύψουμε ποτέ το κεφάλι απέναντι σε κανέναν. Ή μη μόνον στο Δημιουργό και Θεό μας, και θα αγωνιστούμε και θα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα, ή έχουμε πανδημία ή έχουμε ησυχία, θα αγωνιζόμαστε για τα έργα της ειρήνης, της πρόοδου, και μάλιστα θα αγωνιζόμαστε για αυτή την περιοχή η οποία ανέδειξε ήρωες, ανέδειξε αγίους και ανέδειξε προσωπικότητες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Η Παναγία που την γιορτάζουμε σήμερα, την φωτοφόρο σκέπη της, να είναι προστάτης και βοηθός πάντων. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης και περισυλλογής. Τιμούμε όσους όρθωσαν το ανάστημά τους και θυσιάστηκαν στον αγώνα ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό, για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως τότε η χώρα μας και ο λαός μας βρέθηκαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι και σήμερα μπορούμε, αν διορθώσουμε την πηξίδα της εξωτερικής μας πολιτικής, αν αξιοποιήσουμε τις συμμαχίες που βρισκόμαστε και αν κινηθούμε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, μπορούμε να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και βέβαια να προωθήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Η γενιά Ελλήνων που τιμούμε σήμερα απέδειξε με πράξη την αφοσίωσή της στην Ελλάδα και την πίστη της στη δύναμη της ελευθερίας. Από αυτούς μπορούμε μόνο να εμπνευστούμε και να διδαχθούμε για να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος. Χρόνια πολλά σε όλους και στηρίξτε τη νέα γενιά η οποία δικαιούται να δώσει το στίγμα της εποχής της. Χρόνια πολλά. Τιμήσαμε σήμερα την εθνική μας επέτειο, την 28 Οκτωβρίου. Έτσι θυμηθήκαμε τις ιστορικές πράξεις αντίσταση των προγόνων μας και τους θυμήσαμε με σεβασμό για όλα αυτά που έχουν κάνει για μας, για τη ζωή τους που έχουν δώσει, για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και εθνικά ανεξάρτητοι. Η τιμή τους, η ανάμνησή τους να είναι παντοτινή. Δέχεται τα συγχαρητήρια για την άψογη εμφάνιση των στρατιωτικών τμήματων.